Γεραπετρίτικη Γη. Η εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή τροφής. Γεραπετρίτικη Γη. Κάθε Πέμπτη ζωντανά στις 11 και κάθε Σάββατο στις 9 σε επανάληψη. Γεραπετρίτικη Γη. Όλα όσα αφορούν τον πρωτογενή τομέα αποκλειστικά στον ηχό. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τσαγκαράκη. Ακριβή υδροπονία ή υδροπονία ακριβίας. Χρειάζεσαι το κορυφαίο υπόστρωμα στον κόσμο Grondan, κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλους τους τύπους θερμοκηπίου ή επιθυμείς ποιοτικά οργανικά υποστρώματα. Θέλεις τεχνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλές που λύνουν προβλήματα. Μήπως χρειάζεσαι ολοκληρωμένο υδροπονικό σύστημα με το κλειδί στο χέρι σε κηπευτικά, ανθοκομικά, φράουλα, θυλώδη λαχανικά ή κάθε τους ζωντανούς τείχους. Αν χρειάζεσαι κάτι από τα παραπάνω, τότε σου έχουμε την ολοκληρωμένη λύση. Υδροπονία ακριβίας IQ Crops. IQCrops.com. Η κεντρική σελίδα του επαγγελματία αγρότη. IQ Crops. Με έδρα την Ιερά Πέτρα και διεθνή παρουσία καινοτομή στον κλάδο του θερμοκηπίου από το 1992. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Γεραπετρίτικη Γη, η εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή τροφής εδώ στην Ιερά Πέτρα. Είμαστε μαζί ζωντανά κάθε Πέμπτη στις 11. Μας ακούτε ηχογραφημένους κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα και αφορούν εδώ την περιοχή μας, την ευρύτερη αγροτική παραγωγική Ιερά Πέτρα. Μαζί μας η IQ Crops και σήμερα, χορηγός της εκπομπής μας, ή αλλιώς ευφυής ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έμφαση στην αλυσίδα τροφίμου. Είναι από το 1993, εκεί κάπου ανελιπώς στην Ιερά Πέτρα. Έχει εξαπλωθεί η Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκάνια και χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύγχρονη εταιρεία με έξυπνες λύσεις στην υδροπονία ακριβίας, βιολογικά λιπάσματα, διαχείριση στρες καλλιεργιών και πολλές συμβουλές από τους ανθρώπους της IQ Crops για την καλλιέργειά σας. Αυτό με την υδροπονία ακριβίας, κρατήστε το, θα μας χρειαστεί σε μια περιοχή όπου είναι ξηροθερμική. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον εμπορικό διευθυντή, την D. Smith, ή αλλιώς, όπως σας προανήγγειλα, της δικιάς μας χαρτοβιομηχανίας, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε εδώ πριν αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον 30 χρονών πρέπει να είναι, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα εδώ στην περιοχή μας, είτε έχει να κάνει με το παραγωγικό τομέα, δηλαδή τους παραγωγούς και τη βοήθεια που προσφέρει με τα ποιοτικές της συσκευασίες για να μπορούν τα εκπαιδευτικά να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, μια εταιρεία που έχει δώσει, είπαμε, αρκετές θέσεις εργασίας, μια εταιρεία που έχει και κοινωνικό πρόσωπο, μιας και κάνει διάφορες δράσεις και σε σχολεία, απλά δεν είναι και τόσο εξωστρεφή μάλλον η εταιρεία μέχρι τώρα τουλάχιστον. Όπως επίσης και είπαμε και αρκετές θέσεις εργασίας. Είναι ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας μαζί μας, να τον καλημερίσω. Είναι ο κύριος Κυριάκος. Καλημέρα σας από την Ιερά Πέτρα και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά για μας που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας για την εταιρεία μας. Λοιπόν, είναι μια αγαπημένη εταιρεία γιατί συνδέεται πάρα πολύ με τον παραγωγικό κόσμο της Ιερά Πέτρας και δώστε μας έτσι την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην εταιρεία. Θυμάμαι και από ό,τι έχω ακούσει μάλλον έχει αρκετά εξυγχρονιστεί και έχει σύγχρονα μηχανήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είπαμε, και για το αποτύπωμά της όσον αφορά το περιβάλλον, έτσι, γιατί σιγά-σιγά μειώνονται ή εξαφανίζονται τα πλαστικά από τις συσκευασίες των προϊόντων, το ένα κομμάτι είναι αυτό, και εννοείται και με αρκετές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, σας ακούω, τα έβαλα μαζεμένα για να μπορείτε να μας απαντήσετε. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια μικρή ιστορική αναδρομή. Mm-hmm. Η εταιρεία ως εργοστάσιο υπάρχει στην Ιερά Πέτρα από το 1978, όταν το ξεκίνησε ένας ιδιώτης. Mm-hmm. Το 1987 έγινε η πρώτη εξαγορά από πολυεθνική
μαζί με τα άλλα δύο εργοστάσια που έχει η εταιρεία στην Ελλάδα. Θα σας πω και γι' αυτό και μετά. Και από το 2016 ανήκει στην οικογένεια της DSME το εργοστάσιο. Οπότε ως παρουσία στην Ιερά Πέτρα είναι, όπως είπατε, πάνω από 30 χρόνια. Και να σας δώσω έτσι και λίγο και μια εικόνα για το αποτύπωμα. Η DSME είναι ένας πολυεθνικός όμιλος με έδρα το Λονδίνο. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το 2016, όπου έκανε την εξαγορά μιας προηγούμενης εταιρείας που είχε και τα τρία εργοστάσια εξαγοράσει παλαιότερα. Είναι ένας πολυεθνικός όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο το κομμάτι της παραγωγής καρφιού, όσο της ανακύκλωσης, όσο και της συσκευασίας. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο το τρίτο, δηλαδή παραγωγή συσκευασίας αποκυματοειδές χαρτόνι. Και συγκεκριμένα τώρα για την Ιερά Πέτρα, να σας δώσω μια εικόνα. Το εργοστάσιο της Ιερά Πέτρας πέρσι μόνο παρήγαγε πάνω από 25 εκατομμύρια τελάρα για αγροτικά προϊόντα για την περιοχή της Κρήτης. Και όλο το νησί, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Εννοείται ότι εκτός από τα αγροτικά προϊόντα πλέον, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική ανάπτυξη και στα υπόλοιπα κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας του νησιού, είτε με μικρότερες είτε με μεγαλύτερες βιομηχανίες, μεταπληκτικές παραγωγικές. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε λίγο και οι ακροατές σας για το τι αποτύπωμα έχουμε στο εμπορικό κομμάτι και στο παραγωγικό κομμάτι του νησιού, περίπου τα 2/3 των χαρτοκιβωτιών και των τελάρων που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή με τα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην Κρήτη, και εννοείται και προς την υπηρετική Ελλάδα ή για εξαγωγές, προέρχονται από την DSME. Μάλιστα. Πολύ σημαντική παρουσία, Πολύ σημαντική παρουσία και είναι... Και μια εταιρεία που έχει μέλλον, έτσι, με δεδομένο και την αλλαγή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμες λύσεις στη συσκευασία. Δηλαδή, είπαμε, το πλαστικό σιγά σιγά θα σταματήσει να διακινείται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Σωστά, σωστά. Και είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε δύο πράγματα. Ότι αφενός το σημαντικό μας αυτό αποτύπωμα στο νησί της Κρήτης μας φέρνει και την πολύ καλή ευθύνη να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας σε καλές πρακτικές όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη φιλικότερη προς το περιβάλλον συσκευασία. Αφενός για να πετύχουμε προϊόντα τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, αλλά από την άλλη να τα κάνουμε και προϊόντα τα οποία είναι ανταγωνιστικά στην αγορά. Έτσι, γιατί η αγορά αλλάζει και αλλάζουν και απαιτήσεις. Και καθώς οι καταναλωτές γενικά αλλάζουν τα μοτίβα που επιλέγουν προϊόντα, βλέπουμε όλοι και στην καθημερινότητά μας ότι όλοι πλέον προτιμάμε ή ψάχνουμε για προϊόντα τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Και μέσα από τη συσκευασία μας μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή να κάνουμε τα τελικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά. Το οποίο είναι επίσης ένα κομμάτι στο οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από αυτό το κομμάτι που είναι το εμπορικό, το κομμάτι το παραγωγικό, το εργοστάσιο της Ιερά Πέτρας έχει ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό αποτύπωμα και στην κοινωνία της Ιερά Πέτρας. Λόγω του ότι όλοι οι εργαζόμενοι προέρχονται από την περιοχή της Ιερά Πέτρας, από πάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική συνέργεια με την τοπική κοινωνία. Σωστά. Έχουμε εικόνα πόσους εργαζόμενους απασχολεί τώρα η εταιρεία εδώ στην Ιερά Πέτρα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 80 άτομα. Πολύ ωραία. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ βέβαια ότι το ένα κομμάτι είναι ο νομίσματος, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, το εμπορικό. Το άλλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει εξίσου είναι να έχουμε μια θετική σχέση με την κοινωνία της Ιερά Πέτρας, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Και προσπαθούμε και εμείς με αρκετά πράγματα για τα τελευταία χρόνια λίγο περισσότερο. Καλά κάνετε που το αναφέρατε. Γινόμαστε πιο εξωστρεφείς περισσότερο το τελευταίο καιρό. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω, έτσι. Όχι, δεν είναι. Η πραγματικότητα δεν προσβάλλει ποτέ. Εννοείται πάντα θέλουμε να βελτιωνόμαστε, έτσι. Ναι, γνωρίζω, ας πούμε, ότι κάνετε δωρεές και βοηθάτε σχολεία, διάφορα. Ή μπορεί να δεχτείτε και σχολεία, να το πούμε και αυτό, να μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις εκεί στο μοναστηράκι. Μπορούν και τα σχολεία, αν θέλουν, να πάνε να δουν την παραγωγική διαδικασία εκεί και όλο αυτό που κουβεντιάζουμε. Έτσι, αυτό το λέω επειδή δεν τα λέτε εσείς, τα ξέρουμε όμως δημοσιογραφικά.
τις δωρεές που γίνονται κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε σχολεία. Έχετε μια ευαισθησία εκεί σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και το καλά, το, καλά είναι το κάνετε, εννοείται. Το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε κοινωνία στα παιδιά. Έτσι, έτσι, και ναι. Είναι και ένα κομμάτι της ευθύνης, πιστεύω, όχι μόνο τη δική μας εταιρεία, αλλά γενικότερα, να εκπαιδεύσουμε και τις νέες γενιές τις αξίες της βιωσιμότητας, της sustainability και της αηφορίας. Ωραία. Yeah. Να πάμε τώρα στην υπεραξία του προϊόντος. Δηλαδή, συσκευάζω, να το πω έτσι λαϊκά, το εκλαϊκεύω περισσότερο για να μας ακούνε και η παραγωγή μας. Έχω λοιπόν έχω φτιάξει με τις δικές σας συμβουλές και προτάσεις την συσκευασία που μου αρέσει. Με το λογότυπό μου, έτσι καλά τα λέω. Με το λογότυπό μου κτλ. Υπάρχουν δηλαδή ειδικοί που βοηθάνε στο να φτιάξω ένα σωστό τελάρο. Και εμφανισιακά, έτσι, και ποιοτικά, προκειμένου να φιλοξενηθούν και να ταξιδέψουν τα προϊόντα και να είναι σωστά φτιαγμένα, δηλαδή να μην έχουν πρόβλημα τα προϊόντα στη μετασυλλεκτική αυτή τη διαδικασία, να φτάσουν όπως πρέπει στις αγορές, αυτό να το πω έτσι. Άρα εκεί έχουμε υπεραξία προϊόντος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Και ακριβώς επειδή για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος αυτός ο κύκλος ανάπτυξης του προϊόντος του δικού μας που τελικά θα γίνει και κομμάτι του προϊόντος του τελικού και σε όλα τα εργοστάσια εννοείται, αλλά και συγκεκριμένα στην Ιερά Πέτρα υπάρχει μήμα ποιοτικού ελέγχου, με εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, το οποίο ελέγχει τα προϊόντα που παράγουμε όσον αφορά διάφορες ποιοτικές παραμέτρους. Υπάρχει και τμήμα σχεδιασμού, το οποίο υποστηρίζει τους πελάτες σε θέματα σχεδιασμού, είτε ανάπτυξης καινούργιων σχεδίων, είτε ανάπτυξη μακετών, δηλαδή των δικαστικών που θα εκτυπωθούν πάνω στα κυβότια και στα τελάρα. Ναι, είναι ολοκληρωμένο το πακέτο δηλαδή που δίνεται ακριβώς στον παραγωγό. Έτσι. Ωραία, οπότε με αυτό... Μια διαλλακτική διαδικασία, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και τους πελάτες που θέλουν, τη ζήτησε ο πελάτης ο δικός τους, ήθελαν το προϊόν τους. Είναι μια πολύ δυναμική ενδιαφέρουσα διαδικασία, η οποία μας κάνει και εμάς να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί οι πελάτες μας είναι αυτοί που θα μας φέρουν το κάτι καινούργιο μερικές φορές από την αγορά, τους το ζητάει. Έρχεται μετά το challenge σε εμάς να το εφαρμόσουμε. Είναι σημαντικό που αναφέρατε και το ότι πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας στην ποιότητα. Γιατί αν στοχίσει ένα κυβότιο ή ένα τελάρο, δεν είναι η αξία μόνο του τελάρου. Είναι και η αξία του προϊόντος που βρίσκεται μέσα, η οποία είναι αρκετά μεγαλύτερη πολλές φορές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει και σπατάλη των φυσικών πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραθέσουν αυτό το προϊόντο. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της ποιότητας και γι' αυτό έχουμε επενδύσει σε αυτό και στην Ιερά Πέτρα. Ωραία. Να ρωτήσω, να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ποιοτικό έλεγχο. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι έχω ένα χαρτοκιβώτιο το οποίο είναι πληρεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να φιλοξενήσει το προϊόν σωστά, γιατί πολλές φορές μιλάμε και για τα αιώνια χημικά, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια έτσι ευαισθησία τώρα. Άρα γίνεται ποιοτικός έλεγχος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί, του κουτιού, δεν τα ξέρω ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Καλά, ξέρω. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος καταρχάς, εννοείται της εισερχόμενης πρώτης ύλη για μας, που είναι το χαρτί. Τα στάνταρ που εφαρμόζονται στον ποιοτικό έλεγχο των χαρτιών είναι κοινά στάνταρ της DSME. Και ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουμε ως DSME και ως μεγάλη εταιρεία είναι ότι έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο, μια πολύ ξεκάθαρη και καλά ορισμένη εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών. Οπότε πάνω σε αυτό έρχεται και μπαίνει και ο ποιοτικός έλεγχος της εισερχόμενης πρώτης ύλης. Μετά υπάρχουν διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για διασφάλιση ποιότητας κατά τη διάρκεια της παραγωγής, δηλαδή μέσα στο εργοστάσιο. Υπάρχουν έλεγχοι οι οποίοι τρέχουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής, είτε από τους χειριστές των μηχανών, είτε από εξοπλισμό που βρίσκεται πάνω στις μηχανές. Και το τελευταίο κομμάτι εννοείται ότι είναι ο έλεγχος της ποιότητας, η διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος. Είτε αυτό θα είναι από άποψη εκτύπωσης, αν η εκτύπωση είναι σωστή. Είτε θα είναι από άποψη σωστής αποτύπωσης των χρωμάτων, αν είναι το χρώμα που έχει ζητήσει ο πελάτης. Επειδή πολλοί πελάτες μας πουλάνε σε μεγάλες αλυσίδες στο εξωτερικό, το τι είναι αποδεκτό και μη αποδεκτό είναι πολύ καλά ορισμένο και πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, αν είσαι εκτός των προδιαγραφών εκτύπωσης χρώματος, μπορεί το συγκεκριμένο κυβότιο τελάρο να μην γίνει αποδεκτό. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό, έτσι να το αναφέρω περιληπτικά, είναι η μηχανική αντοχή του κυβότιου. Δηλαδή, ένα τελάρο το οποίο θα φτιάξει μια παλέτα στην Ιερά Πέτρα και θα πάει στη Θεσσαλονίκη ή μπορεί να φτιάξει και στο εξωτερικό, θα
καταλάβουν ότι θα περάσει από μια δύσκολη εφοδιαστική αλυσίδα. Σωστά. Οπότε θα πρέπει να αντέξει τι απαιτήσει τη εφοδιαστική αλυσίδα και να παίξει τελικά το ρόλο που το θέλουμε. Να προστατεύσει το προϊόν και να πάει άρτιο τον τελικό χρήστη και να μην δημιουργηθεί κάποια απώλεια είτε χρήματος, είτε πρώτων υλών, είτε προϊόντος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσε τώρα κάποιος να ρωτήσει για όλες αυτές τις συσκευασίες που φτιάχνονται, κατασκευάζονται και είπαμε ότι ελέγχονται ποιοτικά, δίνουν υπεραξία στα προϊόντα μας που ταξιδεύουν. Όλες αυτές τις συσκευασίες λοιπόν που ολοκληρώνεται η δουλειά τους, έχουν φτάσει στην αγορά, υπάρχει ανακύκλωση, και, γιατί πρέπει να κάνουμε και οικονομία στο χαρτί, δεν είναι. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Νομίζω υπάρχουν σε κάποιες περιοχές της χώρας που γίνεται αυτή η ανακύκλωση, ή κάνω λάθος? Σωστά το λέτε. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του προϊόντος του δικού μας, δηλαδή του κλάδου μας, της κινηματογραφικής συσκευασίας, είναι ότι οι συσκευασίες μας είναι 100% ανακυκλώσιμες, 100% βιοαποικοδομήσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να απορριφθούν προς ανακύκλωση, και αυτό πράγματι γίνεται. Δηλαδή, επειδή είναι γενικά μια εφοδιαστική αλυσίδα που είναι B2B, όπως λένε, από επιχείρηση σε επιχείρηση, το πιο συνήθες είναι ότι ο τελικός δέκτης της συσκευασίας μας, που θα είναι το σούπερ μάρκετ ή ο μεταπολιτής, θα πετάξει προς ανακύκλωση το εκδοτείο μας. Οπότε υπάρχει ανακύκλωση και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα για το δικό μας το κομμάτι, το δικό μας τον κλάδο, είναι πάνω από 80% το ποσοστό ανακύκλωσης. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των συσκευασιών μας πηγαίνει προς ανακύκλωση. Εμείς ως DSM δεν έχουμε μήλο ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως άλλες εταιρείες του κλάδου μας που έχουν μήλους. Επομένως γίνεται και ανακύκλωση της πρώτης ύλης αυτής ξανά σε χαρτί και στην Ελλάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτό που δίνουμε είναι 100% ανακυκλώσιμο. Οπότε αυτό μπορεί να πάει εύκολα για ανακύκλωση. Και το χαρτί γενικά είναι ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα, ενώ σε πραγματικό ποσοστό, έτσι, όχι θεωρητικό, ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασία αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχει μεγάλες δυνατότητες και προοπτική, μιας και μιλάμε για αυτό το εργοστάσιο που φιλοξενεί εδώ η Ιεράπετρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα με τη δική σας, έτσι, με την εταιρεία DS Smith, πάει παραπάνω βήματα, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για τη διαχείριση του νερού, μιας και εμείς είμαστε ξηροθερμική περιοχή και με αυτή την ανακύκλωση των συσκευασιών, δηλαδή το να ξαναχρησιμοποιείς το χαρτί, χρειάζονται ποσότητες νερού, έτσι δεν είναι? Οπότε εκεί γίνεται με ανακύκλωση κάπως η διαδικασία αυτή? Κοιτάξτε, τώρα για τη διαδικασία της ανακύκλωσης του χαρτιού, από τη στιγμή που εμείς ως DS στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια εγκατάσταση, δεν μπορώ να σας δώσω τις πληροφορίες, αλλά επειδή είμαστε και εμείς στον κλάδο και όλοι έχουμε πάρα πολύ ψηλά στρατιώματα τη διαχείριση του νερού, ξέρω ότι όλα τα συστήματα και της ανακύκλωσης του χαρτιού, αλλά και εμείς το εργοστάσιο παραγωγής στην Ιεράπετρα, έχουμε συστήματα διαχείρισης του νερού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την επαναχρησιμοποίησή του, όπου είναι αυτό εφικτό, την βέλτιστη χρήση του και αξιοποίησή του. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σε όλα μας τα εργοστάσια εμείς ως DS στην Ελλάδα έχουμε και βιολογικό καθαρισμό. Οπότε όποιο νερό, όποιο παράγωγο ή υποπαράγωγο της παραγωγής διαδικασίας μπορεί να πάει προς βιολογικό καθαρισμό, πηγαίνει, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε το βέλτιστο, ας πούμε, έξι από το νερό που καταναλώνουμε ως βιομηχανία. Μάλιστα. Και είναι αυτό που λέμε κυκλική οικονομία τελικά, έτσι, που μια χαρά την εφάρμοζαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, έτσι. Μετά το ξεχάσαμε και τώρα η εταιρεία δίνει τέτοιες λύσεις βιώσιμες με αυτή την κυκλική οικονομία που περιγράψαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω, 25 εκατομμύρια τελάρα είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν αυτά που αναφέρεστε μόνο για τα προϊόντα της Κρήτης, καταλαβαίνω. Μόνο για την Κρήτη. Ναι, και μόνο για κυπευτικά, γιατί νομίζω ότι έχετε και άλλες, φιλοξενείτε ή μπορείτε να
προμηθεύσετε άλλες εταιρείες, όπως ας πούμε άλλες δραστηριότητες, τέλος πάντων επαγγελματικές, στο τομέα τροφίμου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Και όχι μόνο στον τομέα τροφίμου, αλλά και στον τομέα το βιομηχανικό. Στην Κρήτη υπάρχουν αρκετές εταιρείες, εννοείται το μεγαλύτερο αποτύπωμα είναι στα τρόφιμα που συνεργαζόμαστε, σε βιομηχανικό κυβότιο, δηλαδή είτε για απλή μεταφορά είτε για μεταφορά και τοποθέτηση στο ράφι. Αυτό που σας είπα πριν, ότι τα 2/3 των κυβωτίων γενικά της κυματοδοτικής συσκευασίας που διακινείται στο νησί και από το νησί προς την κυπριακή Ελλάδα, καλύπτει τα DBS, εννοώ ότι είναι και αυτά τα κυβώτια, έτσι, τα απλά κυβώτια μεταφοράς ή τα display, τα self-ready packaging, θα ονομάζουμε. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε και αυτό για την κλινική οικονομία, ότι για εμάς ως DS Smith είναι μία από τις βασικές μας αξίες η προσπάθεια να γυρίσουμε από ένα μοντέλο γραμμικής οικονομίας στο παίρνω, χρησιμοποιώ, απορρίπτω, σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή παίρνω, χρησιμοποιώ, ανακυκλώνω και επαναφέρω μέσα την εφοδιαστική αλυσίδα ξανά το ίδιο προϊόν. Γι' αυτό τον λόγο, προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και το επενδυτικό πλάνο που έτρεξε και στην Ιερά Πέτρα. Ήταν πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό, καινούριο μηχανολογικό εξοπλισμό, δηλαδή σε μηχανές κατεργασίας, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Και στόχος είναι βέβαια να κάνουμε αυτή τη μετάβαση κυβωτικής από το πλαστικό, έτσι, από το πλαστικό μιας χρήσης. Στα εκπαιδευτικά προϊόντα η αλήθεια είναι ότι οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Υπάρχει σιγά σιγά αυτή η στροφή και στην αγορά. Το βλέπουμε, ένα πολύ θετικό παράδειγμα είναι τα πάνετς, τα μικρά κουπάκια που μπαίνουν μέσα, ναι, τα μαρτίνια, πιο πολύ σχετικό για την Κρήτη, για από άλλα μέρη της Ελλάδας με τα κεράσια, οι φράουλες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει η στροφή αυτή και να περάσουν σε μια λύση συσκευασία, η οποία είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Είναι ήδη μέσα στην κυκλική οικονομία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Να συνοψίζοντας πάντως, μιας και απευθυνόμαστε στους παραγωγούς τροφής, με αυτές τις συσκευασίες της συγκεκριμένης εταιρείας σας μπορεί να πετύχει και ίσως και καλύτερες τιμές, γιατί και η εμφάνιση, όπως και να το κάνουμε, έτσι, μετράει στο μάτι του καταναλωτή που θα πάει να ψωνίσει αυτό. Άρα πρέπει να έχουμε με ένα καλό ποιοτικό προϊόν, και αυτό με τις συγκεκριμένες συσκευασίες δίνουν αυτή την υπεραξία. Ανακυκλώσιμη συσκευασία, δεν πετάμε τίποτα, και είναι και μια εναλλακτική καλή λύση για να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό και να είμαστε εντάξει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί να φύγει το πλαστικό, και καλώς το κάνει, νομίζω. Έτσι. Ναι. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το PPWR που έχει βγει πέρσι, το Packaging and Packaging Waste Regulation, που είναι η καινούρια νομοθεσία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σιγά σιγά θα μας πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, γιατί εννοείται δεν είμαστε ειδικοί, δεν τα ξέρουμε όλα εμείς. Σας ακούσαμε με πολύ προσοχή. Κάτι άλλο που θα θέλετε να πείτε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους της εταιρείας, εννοείται. Και ήταν μεγάλη χαρά και δική μου, αλλά και ιδιαίτερα της ομάδας της Ιερά Πέτρας, που όπως σας είπα είναι απόλυτα δεμένη με την κοινωνία της Ιερά Πέτρας, αλλά και με την Κρήτη γενικότερα, που είχαμε αυτή την ευκαιρία ως εταιρεία να πούμε δύο πράγματα για μας, για να μας γνωρίσει λίγο καλύτερα και το υπόλοιπο θέλει. Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα, κύριε Κωνσταντίνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε. Ενδεχομένως κάποια άλλη ευκαιρία θα μας δοθεί. Βεβαίως. Την καλημέρα μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο εμπορικός, όπως είπαμε, διευθυντής της DS Smith, της χαρτοβιομηχανίας που ξέρουμε εμείς τώρα πάρα πολλά χρόνια, με το αποτύπωμά της είτε σε εργασία, προσφορά εργασίας, είτε στην συσκευασία για την διακίνηση των προϊόντων. Έτσι. Μια εταιρεία που, εντάξει, εδώ λέμε δεν έχουμε βιομηχανίες, δεν έχουμε βιοτεχνίες. Ναι, έχουμε λοιπόν μια στην Ιερά Πέτρα που πάει πάρα πολύ καλά και έχει, έτσι, σοβαρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.